Πριν 20 χρόνια μεσουρανούσε στα γήπεδα. Είναι ο θρυλικός Νέστορας. Για κανέναν άλλο ίσως Έλληνα ποδοσφαιριστή δεν σπαταλήθηκαν τόσα επίθετα για να αποδώσουν αυτό που χάρισε στους φιλάθλους. Μία μαγεία. Ο μάγος της μπάλας. Ο μάγος της τρίπλας. Ο Μίστερ Γκολ. Ο Ρόμελ των γηπέδων. Η Αλεπού των γηπέδων. Και ειδού 20 χρόνια μετά, ακριβώς με τον Κώστα Νεστορίδη, σε αυτή την επανασυνάντηση. Νέστορα, οι άνθρωποι γυρεύουν στα γήπεδα τον γκολ και αυτό το πραγματάκι, το δύσκολο σήμερα για σένα, ήταν το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Το μυστικό ποιο ήτανε? Πρωτού ξεκινήσω, ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΡΤΙΟ για την επιλογή που έκανε σε μένα. Πιστεύω πως οι ποδοσφαιριστές δεν προσπαθούν να μάθουν κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουν και παίζουν. Εμείς σπαταλούσαμε πάρα πολλές ώρες μαθαίνοντας με μπάλες όχι τέτοιου είδους, με πάνινα τοπάκια και όλα αυτά, για να προσπαθήσουμε να την κοντρολάρουμε την μπάλα αυτή, το πάνινο όπως λέμε, τοπάκι. Περάσαμε πολλές δύσκολες στιγμές για να μάθουμε να το παίξουμε. Όταν το μάθαμε, κοιτάγαμε και προσπαθούσαμε ακόμα περισσότερο πώς θα μπορούμε να ξεγελάμε τον τερματοφύλακα και με ποιο τρόπο θα βρούμε την ευκαιρία να βγάζουμε ευκολότερα τα γκολ. Εσείς στα γήπεδα ήσουν σαν ένα είδος πρίγκιπα και όλοι οι άλλοι ήταν υπήκοοι που υπακούανε. Κάποιο μυστικό είχες, κάποιο μυστικό που αποκοίμιζε ενδεχομένως τους αμυντικούς και κατά κάποιο τρόπο νάρκωνε και τους τερματοφύλακες. Τι συνέβαινε? Αυτό, επειδή όλος ο κόσμος το λέει και είναι μεγάλη τιμή για μένα, πιστεύω πως είχα κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το έχουν οι άλλοι ποδοσφαιριστές. Εγωιστικό μεν, αλλά να το πούμε, αφού ο κόσμος όλος το λέει, υπήρχε κάτι σε μένα που λέγεται προσποίηση.